Somebody that lives here, what's the code? Yo, mama! Thank you, Ricky! Guess who's number one to get his head shaved? It's Ricky! Code! 1112. 1112, brilliant! Well, that's a bad code. Oh. Ποτέ δεν ανακοινώνουμε τον κωδικό μας του σπιτιού τόσο φωναχτά. Είναι άκρος παράλογο, δεν ξέρεις ποιος ακούει εκείνη την ώρα, έτσι. Το να φωνάζεις ποιος είναι ο κωδικός σου δεν είναι και πολύ έξυπνη ιδέα. Και κλασικά, το κλειδί κάτω από την γλάστρα. Δεν ξέρεις ποιος μπορεί να κοιτάζει εκείνη την ώρα που βάζεις το κλειδί κάτω από την γλάστρα. Και δεν έχει και λογική να βάζεις το κλειδί κάτω από την γλάστρα. Δηλαδή, καλύτερα να το δώσεις σε ένα γείτονα, αν θεωρείς που έχεις εμπιστοσύνη, αν χρειαστεί κάτι, ας πούμε, να πάει στο σπίτι, παρά να το βάζεις κάτω από την γλάστρα. Οποιοςδήποτε μπορεί να το πάρει κάτω από την γλάστρα το κλειδί. Πολύ σωστή στρατηγική αυτή, πραγματικά πολύ ρεαλιστική. Αν ρίξεις νερό στην αυλή, πράγματι θα γίνει, θα μετατραπεί σε πάγος και θα είναι και πάρα πολύ ολισθηρός πάγος, οπότε όποιος κι αν πλησιάσει την αυλή σου, σίγουρα θα πέσει με την πλάτη πίσω. Σωστή οργάνωση. Όταν θέλεις να πετύχεις κάτι, έτσι ακριβώς οργανώνεσαι. Ασχέτως για το τι είναι αυτό που θες να οργανωθείς, έτσι ακριβώς οργανώνεσαι. Τα βάζεις όλα κάτω, φτιάχνεις ένα πλάνο, συγκεντρώνεις τα όπλα σου, ετοιμάζεσαι και ακολουθείς το σχέδιο δράσης σου. Χωρίς στρατηγική δεν μπορείς να καταφέρεις τίποτα. Οπότε, πολύ σωστά το έχουν σκηνοθετήσει αυτό. Πραγματικά έτσι λειτουργεί το πράγμα. Δεν πήγε δηλαδή στην τύχη και απλά έστεινε πράγματα όπου να είναι και ό,τι γίνει. Κάθισε και το οργάνωσε. Έξυπνο, πολύ έξυπνο. Να η ώρα της αυλής. Για να δούμε λοιπόν πώς δούλεψε το νερό που έριξε ο πιτσιρικάς. Αυτό ακριβώς θα... Αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει. It's slippery. Oh, really? Thanks for letting me know. I think I've worked out a good method. How are you doing? Good. I'm getting there. I'm getting ready. Good. All right. I'm doing this. I'm right behind you, babe. Κάπως έτσι πραγματικά καταλήγεις όταν πατάς πάνω σε τόσο ολισθηρό έδαφος. Δεν υπάρχει μηδέν τριβή, δεν υπάρχει καθόλου τριβή και καταλήγεις στο τέλος να πατάς κυριολεκτικά πάνω σε αέρα. Δεν υπάρχει καθόλου πρόσφυση στο έδαφος. Πολύ ρεαλιστικό, πολύ σωστό. Ακριβώς έτσι τα συνέβαινε, πολύ έξυπνο σκηνοθετημένο. Για να δούμε παρακάτω. The motion sensor! Hi! Why is it so bright? Why is it so dark? Κάτι που σας λέω ξανά και ξανά και ξανά. Πόσο δυνατό είναι και αποτελεσματικό το να ρίχνεις λάμψη στα μάτια κάποιου, ειδικά μέσα στα σκοτάδια. Όπως με το φακό των Tactical που σας έχω πει 1.000.000 φορές και μέχρι τώρα πρέπει να το έχετε μάθει. Όταν ρίχνεις τα μάτια του αντιπάλου σου μέσα από το σκοτάδι ξαφνικά δυνατή λάμψη, τον τυφλώνεις και όταν σβήσεις το φως δεν βλέπει απολύτως τίποτα. Είναι μια πολύ έξυπνη στρατηγική η οποία χρησιμοποιείται με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους και αυτό χρησιμοποιεί και ο πιτσιρικάς εδώ στην ταινία. Τους ανάβει τους προβολείς μες στα μάτια τους, τους τυφλώνει, δεν βλέπουν που πηγαίνουν, πέφτουν κάτω, σβήνει τα φώτα, ξανάβει τα φώτα και τους αποσυντονίζει τελείως, όπου τους μπερδεύει και στο τέλος δεν ξέρουν από πού να μπουν μέσα στο σπίτι. Χώρια που γλιστράει με το νερό που έχει ρίξει. Yeah.
αυτοσχέδιο όπλο τύπου ασπίδας. Πάντα αποτελεσματικό. Εκείνη πήρε το καπάκι από τον κάδο και το χρησιμοποίησε ως ασπίδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να σε προστατέψει και από χτυπήματα και από αντικείμενα που εκτοξεύει κάποιος πάνω σου. Μπορεί να σε προστατέψει από πολλές διαφορετικές περιπτώσεις, ακόμα και για να καλυφθείς αλλά και για να κρυφτείς. Είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό, όπως σας έχω πει και άλλες φορές. Τύπο ασπίδας είναι και τα σακίδια, οι βαλίτσες. Τύπο ασπίδας είναι και μια καρέκλα, είναι και ένα σκαμπό, είναι ακόμα και μια ανοιχτή ομπρέλα. Οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μπροστά σου για να σε καλύψει ονομάζεται τύπο ασπίδας. Υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά είδη και όλα εξίσου αποτελεσματικά. Τα αυτοσχέδια όπλα τύπου ασπίδας και αντιπερισπασμό μπορούν να προκαλέσουν και να αμυνθούν για σένα και να επιτεθείς με αυτά. Οπότε πολύ έξυπνη στρατηγική της, καλά έκανε και βούτυξε το καπάκι του κάδου. So easy on the soda, okay? Εδώ θα μπορούσε απλά να χώσει τα πόδια μέσα στο χιόνι. Θα ήταν πολύ πιο γρήγορο και εξίσου αποτελεσματικό με το να ανοίξει τη βρύση αφού υπάρχει άφθονο χιόνι τριγύρω. Orange stripe center pocket. Ouch! That did not sound right. Ouch! Δεν ξέρω αν ένα παιδικό παιχνίδι έχει τη δύναμη να ρίξει μια τόσο βαριά μπάλα όπως είναι η μπάλα μπιλιάρδου και μάλιστα σε τόσο μεγάλη απόσταση και μάλιστα σημαδεύοντας το σωστό σημείο και πετυχαίνοντάς το, αλλά αν αυτό το όπλο μπορεί να το κάνει, τότε ήταν πανέξυπνη στρατηγική. Στην Αμερική φτιάχνουν κάτι τέτοια όπλα τα οποία τα λένε potato cannons. Και με αυτά τα όπλα ρίχνουν πατάτες και τα ρίχνουν με τόσο μεγάλη δύναμη που μπορούν να προκαλέσουν πραγματικά τεράστια ζημιά. Βέβαια εκεί να δουλεύουν με CO2 και δεν δουλεύουν απλά με ελαττήριο, ξέρω εγώ, όπως το συγκεκριμένο όπλο που βλέπουμε ότι οπλίζει με το ελαττήριο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Τα πάντα υπάρχουν, ίσως υπάρχει και κάτι τέτοιο. Πολύ αποτελεσματικό πάντως και δεν θα θέλεις με τίποτα να φας κάτι τέτοιο στο κεφάλι. Λογικά λιποθύμησε, αλλά δεν νομίζω ξανασηκωνώσουν μετά από κάτι τέτοιο. Sugar for a cookie. Oh! Ωρε φίλε, ένα σακί με αλεύρι κατευθείαν στα γεννητικά. Νομίζω ότι ο πόνος θα ήταν τρομερά αφόρητος, ρίχνοντάς το ειδικά με σφεντόνα από τέτοια απόσταση. Ouch! Ouch! Καλές γιορτές φίλες και φίλοι σε όλους, καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά και το νέο έτος να σας βρει όλους ασφαλείς.